Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου Παλαμίδης και το Δημοτικό Θέατρο Ναυπλίου οργανώνουν διήμερο με αφηγήσεις παραμυθιών στο χώρο της βιβλιοθήκης το Σάββατο 2 Απριλίου στις 11:30 το πρωί από ηθοποιούς του Δημοτικού Θέατρου Ναυπλίου και την Κυριακή 3 Απριλίου στις 5:30 το απόγευμα από φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Παράλληλα στη βιβλιοθήκη λειτουργεί φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου Γιώργου Αντωνίου με θέμα Το παιδί στην Αργολίδα του χτες. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους μικρούς και μεγάλους φίλους. Το παιδί του χθες στην Αργολίδα είναι ο τίτλος της έκθεσης. Ο επισκέπτης της έκθεσης θα έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφίες που απεικονίζουν το παιδί, φωτογραφίες που χρονολογούνται από το 1920 έως το 1970. Θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει βαθύτερα ποια ήταν η θέση του παιδιού στη χθεσινή αργολική κοινωνία. Σε μια εποχή ένδυας, στέρησης, φτώχειας, τότε που οι πολυμελείς οικογένειες, κατά βάση πολυμελείς οικογένειες, δεν οπαθούσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Θα έχει τη δυνατότητα να δει το παιδί στην αυλή με τα παιδικά του παιχνίδια, τα παιδικά παιχνίδια της εποχής, το παιδί στην αλάνα, το παιδί στο χωράφι, το παιδί στις χαρούμενες και άσχημες στιγμές της οικογένειας. Είναι χαρακτηριστικό, αν προσέξει κανείς, πρόκειται για 100 φωτογραφίες, αν προσέξει κανείς τις φωτογραφίες, σε ελάχιστες περιπτώσεις θα διακρίνει παιδί να γελάει και αυτό είναι αποτέλεσμα, αντικατοπτρίζει τις άθλιες συνθήκες της εποχής εκείνης που ζούσαν τα παιδιά. Ακόμη, μια πιο σχολαστική παρατήρηση των φωτογραφιών θα μας οδηγήσει να βγάλουμε συμπεράσματα για τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή εκείνη. Σημειωτέων ότι υπάρχουν και φωτογραφίες, η πλειονότητα των φωτογραφιών αφορούν παιδιά της υπαίθρου, παιδιά των χωριών. Ωστόσο, υπάρχουν και φωτογραφίες που αφορούν παιδιά των μεσοαστικών οικογενειών και αυτό το διακρίνει κανείς κατά βάση από το ότι είναι πιο περιποιημένα και είναι πιο καλό το ντύσιμό τους. Πιστεύω ότι πολλοί ίσως διακρίνουν όχι μόνο την περίοδο, την παιδική τους ηλικία, οι σημερινοί μεσήλικες και ακόμη και οι υπερήλικες. Πολλοί μπορεί να δουν, ορισμένοι μπορεί να δουν και τον ίδιο τους τον εαυτό, στις φωτογραφίες αυτές ή παιδιά συνομιλίκους τους από πόλεις και χωριά της Αργολίδας. Η έκθεση εγκαινιάζεται βέβαια αύριο Σάββατο, ωστόσο θα είναι ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου. Και οποιοδήποτε θα ήθελε να την επισκεφτεί θα μπορούσε να το κάνει αυτό καθημερινά από τις 8:30 έως τις 2:30 το μεσημέρι.